Λοιπόν, μόλις είχε αρχίσει να μιλά στην παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Μαρκάτας Παπανδρέου, ο κύριος Πάγκαλος που είχε κληθεί εδώ για να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, στον πάνω όροφο του Ιαννού, όταν ξαφνικά μία ομάδα 40 περίπου κρανοφόρων, εισέβαλε απότομα μέσα στην αίθουσα του Ιαννού, ανέβηκε και τις σκάλες. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι εδώ του Ιαννού να κατεβάσουν τα ρολά, φώναξαν συνθήματα. Μάλιστα από τα πρώτα κιόλας σκαλοπάτια ακούστηκε το όνομα του κύριου Πάγκαλου να το φωνάζουν αυτοί οι αντιεξουσιαστές, ας το πούμε έτσι, γιατί καθώς αποχωρούσαν μετά την παρέμβαση δύο ανθρώπων εδώ, δύο υπαλλήλων του Ιαννού, οι οποίοι προσπάθησαν να εμποδίσουν. Βλέπουμε και τα πλάνα από την αποχώρησή τους, με τα κράνη τους, τα μαύρα ρούχα τους πάνω στα μηχανάκια. Πέρασαν λοιπόν οι δύο άνθρωποι, εμπόδισαν να προχωρήσουν πιο μέσα, όπου βρισκόταν και η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήταν 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, μια τέτοια κατάσταση θα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική και για την ίδια, η οποία έφτασε εδώ υποβασταζόμενη. Και πέταξαν κάποιες προκηρύξεις, οι οποίες έγραφαν ότι πάνω στις πλάτες των λαών γίνονται οι κολοτούμπες, πάνω στα όχι των λαών γίνονται οι κολοτούμπες των αριστερών, έλεγε μέσα αυτό το σύνθημα. Και ήταν από την γνωστή ομάδα Ρουβίκονας, που έχει κατ' επανάληψη, μας έχει κατ' επανάληψη απασχολήσει με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν ήταν επιθετική ως προς τον κόσμο, να σημειώσω, ωστόσο ήταν βίαιη η εισβολή τους στο χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Υπήρξε πολλής κόσμος εδώ, ο οποίος αναστατώθηκε πραγματικά, φοβήθηκαν προς στιγμήν ότι θα κινηθούν και απειλητικά εναντίον τους. Ο κύριος Πάγκαλος έδειξε να κρατά ψυχραιμία, άλλωστε φαίνεται να είναι και συνηθισμένος σε έναν βαθμό από επιθέσεις. Με αποτέλεσμα, όταν ξαναπήρε πια το λόγο, μετά από περίπου ένα τέταρτο, οπότε και έληξε όλη αυτή η αναστάτωση, να αρχίσει να διαβάζει τις προκηρύξεις που πέταξαν αυτοί οι άνθρωποι με τα κράνια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συνέβησαν πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Ξαναλέμε, στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαργαρίτας Παπανδρέου, Έρωτας και Εξουσία, παρουσία πολλών ανθρώπων που παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα της ομιλίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.